Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι στο αγαπημένο σας τεχνολογικό κανάλι, που αλλού στο Tech It News. Είμαστε απόψε εδώ για ένα unboxing ακόμα. Έχουμε πάντα διαδικτυακά το φίλο μας Αντώνη. Αντώνη! Σταμάτη, καλησπέρα! Μας λαμβάνεις? Λαμβάνω, αγαπητό. Καλησπέρα στο κανάλι της καρδιάς μας. Και ελπίζω και της καρδιάς σας, παιδιά, εκεί έξω μας βλέπετε. Εννοείται. Όλο και μεγαλώνει το κοινό του καναλιού, αλλά και το κανάλι όμως ανταμείβει το κοινό του με τα βιντεάκια που έχουμε ήδη ανεβάσει και προπάντων με αυτά που έρχονται. Εννοείται, δεν τα λέμε αυτά. Οπότε, παιδιά, γι' αυτό τώρα που τα είπαμε, αυτή η ευκαιρία είναι μία εγγραφή, το καμπανάκι, το γνωστό, ένα like, βοηθάει για να συνεχίσουμε κι εμείς εδώ να φτιάχνουμε βιντεάκια για εσάς. Να πούμε απόψε ότι εκτός από τον Αντώνη έχουμε και το αγαπημένο μας κοινό πρώτη φορά μαζί μας. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα πολύ μικρό πρόλογο για το σημερινό unboxing και να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, μιλάμε για μια εταιρεία σήμερα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει τις ναυαρχίδες της. Κάποιες πολύ πετυχημένες, μετά είχε κάποιες καμπανεβάσματα και νομίζω ότι έχει επανέλθει δρυμύτατα τη φετινή χρονιά, καθώς έχει καρφιτσωθεί και σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο DxO Mark από θέμα καμερών. Νομίζω ότι φτάνει ο πρόλογος και έχουμε κοντά μας σε ένα από τα λίγα βίντεο που θα δείτε από ελληνικό κανάλι το Google Pixel 6 Pro. Λοιπόν, Google Pixel 6 Pro από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από εκεί το πήραμε. Μας ήρθε σήμερα, θα το μοιραστούμε μαζί σας με ένα χαρούμενο και έτσι γουστάρουμε κι εμείς πολύ unboxing και βεβαίως θα ακολουθήσει και το επόμενο διάστημα και το αναλυτικό review που νομίζω ότι όλοι περιμένετε με μεγαλύτερη αγωνία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Μετά την έκπληξη που μας έκανες, Πασάκο, με εννοείται να ξεκινήσουμε. Ο κόσμος δεν ψάχνει για τέτοια πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε την αλήθεια ότι επειδή η συσκευή για διάφορους λόγους έπρεπε να έχει ανοιχτεί, το κουτάκι έχει ανοιχτεί, να μην σας κοροϊδέψουμε, είναι ανοιχτό, αλλά εμείς περαιτέρω δεν το έχουμε δει το κινητό. Θα πάμε να το δούμε μαζί. Λοιπόν, το σήμα της Google πάνω, Pixel 6 Pro, στα πλάγια η επιγραφή της Google και στο πίσω μέρος Team Pixel, Pixel 6 Pro, 6,7 inches, στο χρώμα Stormy Black, στα 256 GB εσωτερικής μνήμης. Η συσκευή μας παίρνει κάρτα Nano SIM και παίρνει και eSIM. Μία συσκευή 5G. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε. Αμάπτυξε, δίπλωσε το ταλέντο σου και βάλε μας τον κόσμο του Pixel. Εδώ είναι η συσκευή μας, θα την αφήσουμε στην άκρη προσωρινά. Κάποια βιβλιαράκια τα αφήνουμε με μεγάλη αδιαφορία προπάντων σήμερα, γιατί θέλουμε να πάμε γρήγορα στη συσκευή. Πάμε στο καλωδιάκι μέσα, από Type-C σε Type-C, δυστυχώς έχουμε έλλειψη του φορτιστή στη βασική μας συσκευασία, ένα αρνητικό που το κοροϊδεύαμε και σε άλλες εταιρείες, ήρθε και από την Google, δυστυχώς αυτό, περιμέναμε κάτι καλύτερο, περιμέναμε το βασικό πακέτο να είναι πιο πλήρες και εδώ έχουμε ένα adapter από USB σε Type-C που περιλαμβάνεται μέσα στη συσκευασία μας. Ένα μικρό κουτί, μια μικρή συσκευασία. Αυτά ήταν τα περιεχόμενα, πολύ γρήγορα. Πριν προχωρήσουμε, Αντώνη, να πούμε ότι εμείς προμηθευτήκαμε και τον original φορτιστή της Google, ξεχωριστά. Ένα φορτιστή στα 30W, USB-C. Εντάξει, εδώ είναι με αμερικάνικος αντάπτορας. Ναι, έχουμε πάρει ήδη το μετατροπέα. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε πάρει ήδη το μετατροπέα μας, δεν κολλάμε εκεί για να προχωρήσουμε γρήγορα.
Λοιπόν, αυτός είναι ο φορτιστής, τον οποίο όπως είπαμε τον θέλαμε μέσα στη συσκευασία. Ένας φορτιστής που αν δεν κάνω λάθος είναι γύρω στα, στα 20 ευρώ, γύρω στα 30 δολάρια. Λοιπόν, 25 ευρώ. Σωστά. Και έχουμε προμηθευτεί και τη θηκούλα μας, αυθεντική της Google, Pixel 6 Pro Case. Θα την ανοίξουμε και αυτή να τη δούμε μετά, να δούμε έτσι πώς κάθεται και με το περίεργο κάμερα bump που έχουμε πίσω, module bump όπως θες. Λοιπόν, και πάμε στην συσκευή μας. Να πούμε ότι η συσκευή βγαίνει σε τρεις εκδόσεις και οι τρεις εκδόσεις είναι με 12 GB RAM και η διαφορά από τη μία έκδοση στην άλλη είναι αποθηκευτικός χώρος, όπου ξεκινάει από τον βασικό στα 128 GB. Συνεχίζουμε με τα 256 που είναι η έκδοση που έχουμε στο σημερινό μας unboxing και μετά πάμε στην έκδοση των 512 GB. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι βασικός παράγοντας είναι ο αποθηκευτικός χώρος που θα επιλέξουμε εξ αρχής, καθώς η συσκευή μας δεν έχει υποδοχή για κάρτα μνήμης. Μιλάμε για αποθηκευτικό χώρο UFS 3,1. Λοιπόν, μία συσκευή η οποία ανακοινώθηκε από την Google τον Οκτώβριο του 2021, είχε ελλείψεις, δεν υπάρχει στην ελληνική αγορά ή μάλλον τώρα έχει αρχίσει και υπάρχει μέσω μαγαζιών, καταλάβαμε, που έρχονται από τρίτα σημεία, όχι από μεγάλες ελληνικές αντιπροσωπείες, οι οποίοι μάλιστα το πουλάνε και ακριβά, δηλαδή η έκδοση Αντώνη απλή των 128 GB πωλείται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή μέσω αυτών των site στα 1150 ευρώ, τα οποία είναι πολλά λεφτά με σχέση την τιμή. Σωστά, με σχέση την τιμή που μπορούμε να το βρούμε ή στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Για παράδειγμα, η έκδοση που έχουμε εμείς στα χέρια μας, η 256 GB, στην Αμερική πωλείται αυτή τη στιγμή στα 999 δολάρια, που με απλούς υπολογισμούς, χωρίς να το λέμε πολύ μπαμ, είναι γύρω στα 880 ευρώ. Πάρα πολύ καλή τιμή για μια τέτοια συσκευή. Αυτό, για ένα flagship τηλέφωνο είναι νομίζω ότι πρέπει σαν τιμή. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε και το μπροστινό μας εδώ ζελατινάκι, χαρτονάκι. Εδώ είναι η συσκευή μας, η οποία εξωτερικά το κουτί μας φαίνεται μικρό λόγω και της έλλειψης φορτιστή και μας προειδιάζει έτσι, αν δεν ξέρει κάποιος τα χαρακτηριστικά της συσκευής, για μια μικρή σχετικά συσκευή, και όμως είναι μια μεγάλη συσκευή όπως είναι όλες πια οι σύγχρονες και ναυαρχίδες και γενικότερες συσκευές που κυκλοφορούν στην αγορά. Να πούμε ότι η συσκευή κυκλοφορεί στα εξής χρώματα: στο Stormy Black που έχουμε σήμερα κοντά μας, στο Cloudy White σε μια λευκή απόχρωση και στο Short Asani που με τη βοήθεια του φίλου μας Αντώνη εσείς θα το δείτε στο unboxing, στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε θα δείτε και τα χρώματα να περνάνε από την οθόνη σας. Λοιπόν, μιλάμε για μια συσκευή η οποία ζυγίζει 210 γραμμάρια, έχει πάχος 8,9 χιλιοστά. Στην κάτω πλευρά της συσκευής βλέπουμε το ηχείο μας, υποδοχή USB Type-C 3,1. Στη δεξιά πλευρά έχουμε το volume rocker, power button. Στην πάνω πλευρά της συσκευής μας έχουμε το μικροφωνάκι και στην αριστερή πλευρά την υποδοχή για την κάρτα SIM, nano SIM, όπως είπαμε και προηγουμένως. Μπροστά έχουμε μια AMOLED οθόνη, 120 Hz refresh rate, HDR10 Plus υποστηρίζει, 6,71 inches, με ανάλυση 3120x1440 pixel. Έχουμε τζάμι Αντώνη Gorilla Glass Victus και στο μπροστινό μέρος, και στο πίσω μέρος της συσκευής μας. Μιλάμε για γυαλί, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κατά τη γνώμη μου χρειαζόμαστε άμεσα θηκούλα να χρησιμοποιήσουμε και γι' αυτό την προμηθευτήκαμε και εμείς απευθείας, και βλέπουμε ότι η επιφάνεια πίσω λόγω του γυαλιού είναι και συλλέκτης άφθονων δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Ωραία όμως, στη βαρύ συσκευή. Κυριλάτη,
Λοιπόν, και μέσα τι έχουμε. Έχουμε έναν επεξεργαστή που έφτιαξε η Google για πρώτη φορά, το Google Tensor στα 5 νανόμετρα, που αποτελείται από επεξεργαστές Cortex. Και πηγαίνοντας στην πίσω πλευρά της συσκευής, που θα δούμε έτσι και πιο καλά το camera module, βλέπουμε ότι μιλάμε για τριπλή κάμερα. Η βασική μας κάμερα, η ευρυγόνια, είναι στα 50 MP με διάφραγμα f-stop 1,9, διαθέτει οπτικό σταθεροποιητή, έχει dual pixel τεχνολογία και τραβάει και 4K βίντεο. Αυτά θα τα δούμε αναλυτικότερα στο review μας και με δείγματα. Ο δεύτερος φακός μας είναι ένας τηλεφακός 48 MP, ο οποίος έχει διάφραγμα f-stop 3,5 και μας προσφέρει ένα οπτικό zoom 4x. Και η τρίτη κάμερα είναι μια υπερευρυγόνια, ο υπερευρυγόνιος φακός 114 μοιρών, ανάλυσης 12 MP με διάφραγμα f-stop 2,2. Και επίσης έχουμε ένα dual LED φλασάκι δίπλα που συμπληρώνει αυτό το μακρόστενο, καταλαμβάνει όλη την πίσω πλευρά της συσκευής μας, όσον αφορά στο πλάτος συσκευής εννοώ, και εξέχει από το βασικό σώμα της συσκευής. Άρα εδώ μιλάμε ότι, παρόλο που το βλέπουμε ότι δεν μπαλατζάρει καθόλου, τουλάχιστον έχει αυτό το πλεονέκτημα, δεν υπάρχει καθόλου μπαλατζάρισμα όπως έχουν συνήθως άλλες συσκευές, άλλες ναυαρχίδες που έχουν αριστερά την κάμερα που εξέχει. Εδώ είναι έτσι που είναι σαν να λέμε σαν μαξιλαράκι η συσκευή και τη βοηθάει και κάθεται και δεν κουνιέται φύλλο. Βέβαια, αν την αφήσουμε εκτεθειμένη, θα κινδυνεύει εύκολα να το γρατζουνίσουμε, να το χτυπήσουμε το πίσω μέρος. Αντώνη, έχουμε κάτι να πούμε μέχρι εδώ? Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, με έχεις καλύψει, με έχεις υπερκαλύψει και μας τα έλεγα. Εγώ περίμενα άλλη συσκευή σήμερα, είμαι προβληματισμένος ψυχολογικά για άλλα πράγματα, οπότε ό,τι και να πεις, είσαι σίγουρα πιο πολύ ψαχνούμενος από εμένα. Λέμε αρκετά πραγματάκια τώρα, ώστε να καλύψουμε και ένα μέρος, να μην βγει πολύ μεγάλο το review μετά, γιατί ο κόσμος το περιμένει, θα το περιμένει με αγωνία. Είναι μια συσκευή από τις πιο hot αυτή τη στιγμή και έχει επιστρέψει πάρα πολύ δυναμικά. Εγώ να πω ότι χρησιμοποιούσα σε αυτό το σημείο το Google Pixel 2 κάποτε, το έφερνε κάποια ελληνική αλυσίδα καταστημάτων, είχα μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος. Μετά, εντάξει, έκανε κάποια νερά η Google, είχαμε κάποια έτσι κάποιες χρονιές χωρίς εντυπωσιακές συσκευές και νομίζω ότι φέτος είναι η χρονιά της, είναι μια πάρα πολύ δυνατή χρονιά πάντως για αυτήν και γι' αυτό κιόλας παρουσίασε εξ αρχής και ελλείψεις στα αποθέματά της και έβρισκες δύσκολα συσκευές, δηλαδή το 256GB, Αντώνη μου, νομίζω ότι είναι και το πρώτο review που γίνεται στην Ελλάδα με συσκευή των 256GB. Ακριβώς, και νομίζω ότι και γενικότερα είναι και ελάχιστα τα βιντεάκια που θα μπορεί να δει κάποιος από ελληνικούς reviewers στο διαδίκτυο. Αυτό, reviewers, youtubers, ασχολούνται με τεχνολογία, είναι ένα σπάνιο θα λέγαμε τηλέφωνο, ειδικά για Ελλάδα, γιατί δεν το φέρνει όπως είπες και κάποιος επίσημα στη χώρα μας, οπότε οι περισσότεροι που το έχουν πάρει αυτή τη στιγμή είναι είτε από Amazon, είτε μετά από Αμερική. Ακριβώς. Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, πάμε να μιλήσουμε και για τη selfie κάμερα στο μπροστινό μας μέρος που είναι στα 11,1 MP, μια υπερευρυγόνια κάμερα με διάφραγμα f-stop 2,1. Η συσκευή μας, να πούμε ότι έχει πιστοποίηση IP68, το οποίο το κλασικό μέχρι 1,5 μέτρο, το πολύ για 30 λεπτά, το γνωρίζουμε όλο αυτό. Διαθέτει όλα αυτά τα καλούδια, μια χαρά ακούγονται, αλλά για να υποστηριχτούν τι χρειαζόμαστε? Μια δυνατή μπαταρία. Εκεί είσαι. Η Google το φόρτωσε το εργαλείο με μια μπαταρία 5003 mAh,
υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση με τον φορτιστή που δείξαμε πριν λίγο στα 30 Watt, υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση στα 23 Watt και υποστηρίζει και αντίστροφη φόρτιση. Νομίζω ότι όλα τα άλλα θα τα πούμε και στο review, να δούμε τις εντυπώσεις μας τελικά, αν αξίζει ή δεν αξίζει αυτή η μπαταρία και πολλά ακόμα, και στο πόσο γρήγορα φορτίζει κτλ. Πάμε να κάνουμε ένα άνοιγμα της συσκευής. Εννοείται, ένα γρήγορο ανοιγματάκι, έτσι να πάει. Να το σταυρώσουμε κιόλας, να το σταυρώσουμε με το καλό. Καλώς μας ήρθε, καλώς μας ήρθε. Welcome to your pixel. Welcome to your pixel. Ακριβώς. Να πω κάτι τώρα. Πριν είπες ότι για άλλα περίμενε σήμερα, και να πούμε στο κοινό μας ότι σε είχα ενημερώσει επίτηδες, ήξερες ότι θα πάρω ότι θα έρθει το Pixel στο κανάλι, αλλά δεν το περίμενες τώρα. Το περίμενες αργότερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ σήμερα περίμενα Galaxy One Edition. Και μάλιστα είχα πει ακριβώς και είπα ότι θα έχουμε Galaxy S21 Fan Edition. Οπότε μόλις το είδε και ο Αντώνης, είχαμε την αντίδραση που ακούσαμε όλοι. Έχουμε ξαναπεί, ας το θυμίσουμε σε όσους δεν είχαν παρακολουθήσει τα βιντεάκια μας, τότε δεν το θυμούνται, ότι εγώ έχω το Huawei Mate 40 Pro και επί της ευκαιρίας να πούμε ότι θα ακολουθήσει στο επόμενο διάστημα βιντεάκι με μία μικροπαρουσίαση του Mate 40 Pro. Θα μου πεις ένα χρόνο μετά, θα είναι μία σύντομη παρουσίαση για να δείξουμε τα καλούδια του ένα χρόνο και μετά, και να πούμε και τις εντυπώσεις μας, πώς είναι να έχεις Huawei πια, πώς είναι η καθημερινότητά σου χωρίς το Play Store και χωρίς τα Google Services. Και μιας και σήμερα έχουμε το Pixel, να πω ότι θα είναι και η βασική συσκευή που θα χρησιμοποιώ πια, οπότε θα μπορούμε να την αναλύσουμε και όσο θέλουμε. Λοιπόν, εδώ κάνει μια προετοιμασία συσκευή, μας λέει ότι θα διαρκέσει μερικά λεπτά. Το ολοκληρώνουμε και πανερχόμαστε. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τον οδηγό εκκίνησης. Μας πήρε κανένα τρίλεπτο εκεί να ολοκληρωθεί. Παραβλέψαμε τα βασικά βήματα. Πρώτες εντυπώσεις. Πάμε να δούμε και την έκδοση του Android. Εδώ, φίλε Αντώνη, θα παίρνουμε και updates, Κανονικά στην ώρα σου, και νομίζω έχει ανακοινώσει και ή 3 ή 4 χρόνια updates σε Android πλέον. Αυτά είναι. Για να δούμε αν έχει και κάποιο update. Παίρνουμε ένα update, ένα security update απευθείας. 215 MB. Να πούμε, κοίτα, για να μην μακρηγορούμε, για να κάνει και το update τώρα, θα τα δούμε αναλυτικότερα στο review μας. Έχουμε πολλά πραγματάκια να δούμε. Μιλάμε για την έκδοση. Έτσι, μιλάμε για την έκδοση Android 12 με τη γνωστή μας Τσαχπινιά, έτσι, και άλλαξε τσαχπινιά. Αντώνη, είχα για να χρησιμοποιήσω Pixel 2, Pixel 6, 4 χρονάκια, Pixel. Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τώρα η μετάβαση... Να πω κάτι. Ό,τι θες. Δεν το έχω δουλέψει καθόλου, το ανοίξαμε τώρα μαζί, εδώ με το κοινό μας, πάντα το αγαπητό κοινό. Είναι πιο ωραίο από ότι το περίμενα το καθαρό Android. Η πρώτη εντύπωση, στιγμιαία τώρα. Ναι, θέλω να πω τι, ότι το καθαρό Android της Google χαρακτηριζόταν από την απλότητά του, ότι δεν είχε έτσι τις ιδιαίτερες πινελιές και ομορφιές, και φαίνεται αρκετά περιποιημένο, αρκετά εξελιγμένο, φαίνεται πολύ όμορφο, πολύ γρήγορη συσκευή. Εντάξει, τώρα δεν μας εκπλήσει αυτό, να είμαστε ειλικρινείς. Ακριβώς, μπήκαμε και μία στα γρήγορα και στο μενού της κάμερας, όπου μπορούμε να τραβήξουμε έτσι και μία την κλασική μας, έτσι, για το καλό που λέμε. Για το thumbnail, για το thumbnail. Λοιπόν, αυτό είναι το Pixel 6 Pro, καλώς ήρθαμε σε αυτό, καλώς ήρθατε κι εσείς. Πολύ περήφανοι στο Tech It News που το έχουμε στα χέρια μας, του έχουμε φορέσει και τη θικούλα του, την αυθεντική της Google που το προφυλάσσει, βλέπουμε πολύ ωραία, δεν είναι ωραία και πάνω
και στο κάτω μέρος για προστασία. Θα το δοκιμάσουμε, θα κάνουμε χρήση πιστεύω γύρω στις 2 εβδομάδες κάπου εκεί, για να έρθουμε να στα πούμε καλά τα πράγματα και όχι βιαστικά. Αυτό, έχω μια ολοκληρωμένη άποψη. Ακριβώς. Τίποτα. Αυτά είχα να πω, πολλά είπαμε, αλλά το σήκωνε η συσκευή νομίζω, το περιβάλλον. Έχει ζουμί στα μάτια μου, έχει ζουμί. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που παρακολουθήσατε άλλο ένα βιντεάκι του Tech It News. Να πούμε ότι μη... Έτσι και δική μας. Και το κοινό μας, Λοιπόν, να πούμε, μην ξεχνάμε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, like στο βιντεάκι σας, στο βιντεάκι μας και σας πια. Έτσι, κοινοποίηση όπου θέλετε στους φίλους, μεγαλώνει η τεχνολογική παρέα, σας φέρνουμε όλο και πιο ωραία πραγματάκια όσον αφορά τα τεχνολογικά προϊόντα, όχι μόνο κινητά, θα δούμε και άλλα πραγματάκια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε όλους και μέχρι το επόμενο βίντεο, Tech It News!